Μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, είχατε και περιοχή που δεν παρουσίασε προβλήματα ξανά στο παρελθόν από την βροχόπτωση, έτσι. Περιοχές, όχι μόνο περιοχή. Ήταν... Είναι κάτι το οποίο πρέπει πλέον να αναμένουμε. Τα... Γιατί όμως, γιατί. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί πλέον τα φαινόμενα γίνονται όλο και πιο ακραία. Τότε με και περιοχές τις οποίες δεν είχαμε προβλήματα βασικά. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι τα πράγματα αλλάξουν και θα δούμε πώς πρέπει να χειριστούμε αυτό το θέμα. Και δεν μπορεί που μόνη η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει μια στρατηγική από το κράτος. Για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και τα όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα να παρουσιάζονται για αυτές τις τιμές. Ναι, επειδή Καμάρες όμως η περιοχή που πλήττεται κάθε χρόνο περισσότερο από οποιασδήποτε άλλες περιοχές της Λάρνακας. Φυσικά τα προβλήματα υπάρχουν και στην Αραβή που ξεκινάει η γραμμή και πάει και φτάνει μέχρι το κέντρο της πόλης. Αλλά για τις Καμάρες υποτίθεται ότι υπήρξε μια μελέτη να γίνουν κάποια έργα ούτως ώστε να μην παρατηρούνται τέτοιου είδους φαινόμενα πλημμυρών στη συγκεκριμένη περιοχή. Πού έμειναν αυτές οι μελέτες, πού είναι. Αυτή η μελέτη υπήρχε μια εξαγγελία από το Υπουργείο Εσωτερικών το 2014. Το 2015 εξαγγέλθηκε η μελέτη από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Η μελέτη έχει τελειώσει νησί το 2022. Αρχές του 2022. Πήρε, ένα λεπτό, πήρε 7 χρόνια η μελέτη. Ναι. Γιατί? Θα έχουμε και τον Υπουργό Εσωτερικών στη συνέχεια, Ανούφρε, να μας τα πει. Πάρα πολύ λόγοι. Δεν είναι ο Δήμος Λάρνακας να εξαγγέλθει για τη μελέτη. Είναι θέμα της. Καλύτερα να μην μαζί. Ναι, κύριε Βίρα, θα έχουμε στη συνέχεια. Αυτόν, θα έχουμε... Αλλά ακόμα και τώρα που είναι το έργο, ενώ τουλάχιστον το θέμα που αφορά τις περιοχές, το οποίο είναι μια έτοιμο, δηλαδή όριμο να ξεκινήσει το έργο, εμείς ως Συμβούλιο που έχει έρθει στον χρησιμοποιήκαμε να το διευκρινίσουμε εμείς, δεδομένου θα υλοποιηθεί η υπόσχεση που πάρθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο, ότι θα χρηματοδοτηθεί το έργο και θα συνεχίσει το έργο. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα είναι μόνο το ένα κομμάτι που αφορά μέρος των οικιστικών περιοχών. Έχει κάποιες οικιστικές περιοχές που δεν περιλήφθηκαν, αλλά και το πρόβλημα ξεκινάει από την επαρχία, από την Αγία Νάννα, καλό χωριό και τα έργα που προέβλεπα αρχικά ήταν ότι θα πρέπει τα νερά να σταματήσουν πριν να έρχονται στις οικιστικές περιοχές του Δήμου Αραδίπου και του Δήμου Ράπα. Ναι. Και αυτό το κομμάτι εμείς είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είναι τώρα που λέω αυτά τα πράγματα. Προκαλώ να πάρει να δείτε δηλώσεις μου πριν 6 μήνες, πριν 5 μήνες που έλεγα θα φύγει αυτή η ώρα που θα πάλι να έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Ο Δήμαρχος έτσι αλλιώς τα ακούει πάντα, γιατί ο Δήμαρχος πάει στον κόσμο και θα πρέπει να πούμε τον κόσμο γιατί δεν προφανάζεται αυτό το έργο. Ναι, αλλά αυτό το έργο το λέτε και από μόνο σας, κύριε Βίρα. Πάρα πολύ καιρό. Μα με ακούει ο κύριος Βίρας που μιλάω. Δεν ξέρω, ρώτα. Θα έχω κάνει συνάντηση με τους βουλευτές που δεν έκανα. Κύριε Βίρα, σας μιλάει η Στέλλα. Θέλει κάτι να σας ρωτήσει. Ακούτε που σας μιλάει. Λοιπόν, κύριε Βίρα, λέω, το είπατε και από μόνο σας. Αυτό το έργο που προωθείτε στην Λάρνακα, στην περιοχή που είναι οι Καμάρες, θα έχουμε και στη συνέχεια τον Υπουργό Εσωτερικών. Θα μας μιλήσει ότι θα το προωθήσει εντός 15 ημερών. Θα μας τα πει και ο ίδιος, θα πάει στο Υπουργικό. Αλλά είναι αυτό το θέμα της χρηματοδότησης που μόλις αναφέρατε. Είναι μόνο ένα κομμάτι. Οι περιοχές όπου έγιναν τα αντιπλημμυρικά έργα, ο κύριος Κετσής ήταν ξεκάθαρος από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι έγινε καλή δουλειά και δεν υπήρξαν τα προβλήματα. Όμως είναι ένα κομμάτι περιοχής στις Καμάρες. Τα υπόλοιπα δεν έχει ευθύνη. Ένα λεπτό. Δεν έχει ευθύνη ο Δήμος για τα φρεάτια, για τους καθαρισμούς, για όλα αυτά, κύριε Βίρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που. Από σίγουρα και ευθύνες από πάνω. Για να έχει προβλήματα, σίγουρα υπάρχουν ευθύνες, αλλά θέλω να πω το εξής. Ότι οι καθαρισμοί των φρεατίων έγιναν δύο φορές και προκαλώ να πάμε μαζί να το δούμε και να αποδείξει ότι και τα φρεατικά έχουν καθαριστεί δύο φορές και τα συνεργεία του Δήμου, αλλά το μέλλον των προχωρήσεων ήταν τέτοια. Όχι, και γι' αυτό μπορεί να μιλήσει για όσο ειδικό θέμα. Τα φρεατικά ήταν καθαρισμένα, αλλά το φρεατικό μπορεί να το καθαρίσει σήμερα και σε δύο ώρες από τον αέρα ή από τα νερά που έρχονται από οικόπεδα, από πάρκα, από άλλους χώρους και πάλι να ξαναγυρίσουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και θέλω να πω είναι ότι ο Δήμος Λάρνακας, και προκαλώ πάλι να το ψάξετε, ποιος Δήμος έκανε τα περισσότερα μεσημεριά τα τελευταία 5 χρόνια. Ναι. Έχουμε τα πανίσθηκε. Μα και δούλεψαν αυτά στις περιοχές που έγιναν τα καινούρια, δούλεψαν. Μας το είπε ο κύριος Κετής. Ακόμα και όταν λοιπόν είναι πλημμυρικά έργα, δεν μιλάμε για έργα των 100 και 200. Μιλάμε ότι πάλι με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Βουλευτή Σοντάνα, το οποίο προεδρεύω, έχουν εξασφαλίσει γύρω στα 13,5 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψη και ακόμα 4 εκατομμύρια που θα βάλουμε εμείς. Για έργα τα οποία ήδη οριμάσαμε, εντός του χρόνου ξεκινούν ακόμα 3 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα. Άγιος Ανάργυρος, Αλέκου Παναγούλη και στην προχή του Αγίου Λαζάρου, τα γνωστή συνέχεια των
κάτι πατρών που είχε σοβαρό πρόβλημα, έργα τα οποία οριμάσαν, έχουν αναδειχθεί εργολάβο και ξεκινούν από μέρα σε μέρα. Επίσης, μένει και ποσό και έχουμε μια αναθέσει σε μελετητή για να δει και περιοχές τις οποίες είναι από αυτές τις περιοχές τις οποίες λέμε πλέον τώρα ξεκινά το πρόβλημα να μεγαλώνει. Όλα αυτά τα κάναμε, αλλά δεν πρόλαβα να γίνουν σύμφωνα. Δηλαδή, και παραπάνω δεν είναι αυτούς που λέω θα κάνω. Έχουμε κάνει ήδη 15 εκατομμύρια ευρώ έργα και σας λέω ότι δεν είναι αυτά τα έργα. Ιδιαίτερα δύο μεγάλα αντιλοστάσια που το έναν έχει αντλήσει 250.000 κυβικών μέτρων νερού. Αν αυτό το νερό ήταν στις γειτονίες εκεί, δεν θα ξέρω για πόσες δικμές θα μιλούσαν. Επαναλαμβάνω ότι έργα έχουν γίνει, δεν λέω θα κάνουμε, έχουν προγραμματιστεί και ναι, υπάρχει πλάνο έτσι ώστε η Λάρνακα να είναι ωραία, μια οχυρωμένη πόλη σωστά, αλλά επαναλαμβάνω. Όλα έχουν κάποιον όριο και μερικές αλλαγές της, και στα φαινόμενα παρατηρούνται. Δεν ξέρω αν είναι αρκετό και αν μπορούμε από μόνοι μας, όχι μόνο δημοσιογράφοι. Έχουν καταγραφεί ζημιές, κύριε Βύρα. Υπάρχουν, είναι γεγονός, αλλά όχι. Δηλαδή υπάρχουν σπίτια πλημμυρισμένα και αυτοκίνητα γίνεται. Αυτά θα αποζημιωθούν, θα ζητηθεί ο αποζημίωση. Θα έρθουν κοντά μας και θα τα δούμε μαζί με το κράτος. Μάλιστα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το πρόβλημα, ακόμα και στην περιοχή των Καμάρων, για να είμαστε δίκαιοι, πρόβλημα παρουσιάστηκε στην οδό Πυλωνόη. Ενώ το 2014 και 2016 πριν να κάνουμε αυτά τα έργα, έχει πλημμυρίσει το ολόκληρη περιοχή. Κινδύνευσαν και ζωές. Ναι, δεν υπάρχει σύγκριση των ζημιών των παλιών με αυτές που λέμε σήμερα και αυτό μπορώ να το αποδείξω. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα.